Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα τρέιλορ για τα χέρια. Να δώσετε λίγο προσοχή. Θα το κάνουμε μινιατούρα. Εσείς μπορείτε να το κάνετε όσο θέλετε. Αν είναι με σίδερο, μπορούμε να βάλουμε και ένα τόνο. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αρκεί οι ρόδες να είναι δυνατές. Με ψεύτικες ρόδες, όπως παραδείγματος χάρη αυτή, και 50 κιλά να είναι και 70 κιλά θα τα σηκώσει. Εντάξει. Αν έχει ρουλιμάνι ρόδες, θα είναι πιο ολισθηρό. Δηλαδή θα πηγαίνει πιο καλύτερα. Εντάξει. Να ξεκινήσουμε. Δώστε λίγο ιδιαίτερη προσοχή. Λοιπόν, αν κάνουμε ένα τρέιλορ και το κάνουμε δηλαδή από εδώ προς τα πίσω, το βάρος το σηκώνουμε εμείς. Δηλαδή το μοιραζόμαστε με τις ρόδες. Αν σηκώνουμε 100 κιλά πρέπει και, να σηκώνουμε τα 50 κιλά εμείς και τα 50 οι ρόδες. Αν το βάλουμε λίγο πιο εδώ θα σηκώσουμε πιο λίγα κιλά. Αν το βάλουμε όμως στη μέση ακριβώς, τα κιλά όλα τα σηκώνουν οι ρόδες. Εντάξει, αρκεί να έχουμε τις ρόδες, είπαμε, ανάλογα τι θέλουμε να σηκώσουμε, τι θέλουμε να ανακουβαλήσουμε και ανάλογα το έδαφος που είναι. Αν το έδαφος έχει χαλίκια, έχει λακκούβες, να βρούμε ρόδες να είναι με σαμπρέλα. Έτσι, μόνο έτσι μπορούμε να γίνει η ολίσθηση δηλαδή πιο ομαλή. Αν είναι τσιμέντο ή είμαστε εντάξει με το δρόμο, δεν υπάρχει πρόβλημα και με καουτσούκ να γίνουν οι ρόδες θα πηγαίνει το εμπόρευμά μας, εκεί που θέλουμε να το βάλουμε. Λοιπόν, πρώτον έχουμε τις ρόδες με τον άξονα. Έτσι, είπαμε θα κάνουμε μια μινιατούρα τώρα να το δείτε. Έτσι όπως είναι οι ρόδες τώρα, εδώ πέρα, θα υπολογίσουμε να το βάλουμε στη μέση. Έτσι όπως είναι στη μέση, θα κανονίσουμε να κόψουμε, να αφαιρέσουμε δηλαδή, αφού σημαδέψουμε, ακριβώς στη μέση θα αφαιρέσουμε δηλαδή ένα κομματάκι. Εδώ έτσι, όπως κάναμε αυτό εδώ, ένα κομματάκι με ένα πριονάκι, δηλαδή άμα το πλακώσουμε είμαστε τάκα τάκα. Το κάνουμε όσο μπορώ με πιο απλά υλικά, έτσι, για να μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Δεν έχει ηλεκτροκόλληση, δεν έχει δράπανο, καρφιά, σφυρί και ένα πριόνι, για να το κάνουμε με ξύλο. Είπαμε, αν το κάνουμε με σίδερο, εκεί θα χρειαστούμε ηλεκτροκόλληση. Τροχό και τα αυτιά αυτά. Αυτό δηλαδή μπορούμε να τα σπάσουμε, να υπολογίσουμε δηλαδή να μπαίνει μέσα, εδώ έτσι, να μπαίνει μέσα χωρίς να εμποδίζει τίποτα, να είμαστε δηλαδή στην ίδια επιφάνεια με το σίδερο. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο τα ξύλα. Τώρα πρέπει να κάνουμε πώς θα το πιάνουμε. Εδώ στο τέλος μετά θα βάλουμε ένα ξύλο κάπου εδώ. Πριν το ξύλο πρέπει να βάλουμε πάνω για να μπορούμε να το πιάνουμε. Εντάξει, με ξύλα. Αυτά εδώ είναι η μινιατούρα. Θα χρειαστούμε πιο καλά ξύλα και ανάλογα με το βάρος που έχουμε μπορούμε να προσθέσουμε και δύο ξύλα για το χέρι πάνω. Για να αντέχει εδώ. Μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε και μια γωνιά εξωτερικά για να αντέχει δηλαδή το βάρος για να μπορούμε να το μεταφέρουμε. Τις εγκοπές να προσέξετε να είναι από κάτω η γωνία δηλαδή που θα σχηματιστεί. Έτσι ακριβώς τώρα εδώ μπορούμε να βάλουμε τα καρφάκια μας. Σε γωνία. Έτσι ακριβώς. Να κάνουμε και το άλλο. Είπαμε η εγκοπή προς τα κάτω. Μην κάνουμε κανένα λάθος τέτοιο. Δηλαδή το ένα θα πάει από έξω και έτσι όπως είναι το άλλο θα πάει από εδώ. Αυτά δηλαδή σας τα δείχνω εγώ. Μπορείτε να το κάνετε και πιο καλά και από μένα. Τα είπαμε αυτά. Ξύλα αυτά θα είναι πιο μεγάλα εδώ για να έχουμε πολύ την κόντρα. Είπαμε ανάλογα τι θέλουμε να κουβαλήσουμε. Έτσι όπως είναι τώρα μπορούμε να βάλουμε και τα χερούλια.
πάλι γάμα προς τα έξω, για να πιάνουμε το, πώς θα το πιάνουμε δηλαδή. Εδώ έτσι. Ακριβώς θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά το ίδιο. Κοιτάξτε τι κάναμε. Τώρα θα βάλουμε τα ξύλα πάνω. Εδώ έτσι. Θα κόψουμε ακριβώς όπως είναι οι ρόδες για να μην μας εμποδίζει. Εδώ. Αυτές οι ρόδες εδώ έχουν ένα πλαστικό. Αν δεν υπάρχει δηλαδή, μπορούμε να βάλουμε, να κόψουμε πλαστικά κομμάτια. Έστω και 3-4 από κάτι δηλαδή, οτιδήποτε να είναι. Ή κομμάτια ξύλο με μια τρύπα μέσα για να μην εμποδίζει τη ρόδα. Εντάξει. Τώρα εγώ μέτρησα ακριβώς δηλαδή πού θα μας πάει. Θα μας πάει εδώ. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε τώρα τα ξύλα. Ένα ξύλο εδώ έτσι. Να το καρφώσουμε και αυτό. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αυτά τα βλέπετε τώρα εσείς και κανονίστε. Το ίδιο και μπροστά. Το τετραγωνίζουμε κατά κάποιο τρόπο να είναι και ωραίο. Αυτό εδώ τώρα το επιδίωμε. Πώς θα θέλουμε, 2 μέτρα. Να το κάνουμε 2 μέτρα θα το κάνουμε. Κοιτάξτε τι κάναμε, έτσι, ανάλογα τα ξύλα που θέλουμε να βάλουμε, είπαμε ανάλογα το βάρος. Αυτό εδώ πέρα έτσι απλό που θα γίνει και 50 κιλά να το βάλεις πάνω δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, είπαμε το επιδίωμε αυτό, αν το κάνετε με σίδερο, θα χρησιμοποιήσετε ανάλογα τις σωλήνες που θέλετε, δηλαδή από 20-40 μέχρι να βάλετε και 80-40, 2 χιλιοστά, να βάλετε απάνω 500 κιλά, δεν έχει κανένα πρόβλημα, σας το λέω, έτσι. Και πάνω μπορείτε να βάλετε και πλέγμα, αν το κάνετε με σίδερο. Λοιπόν, έτσι όπως είναι τώρα, κοιτάξτε πώς μπαίνει. Κατευθείαν δηλαδή έγινε το τρέιλο. Κοιτάξτε το. Έτσι, τόσο απλά. Τώρα, εδώ πίσω, οι ρόδες μας βγαίνουν, εντάξει. Βγαίνουν οι ρόδες. Τι να κάνουμε, για. Θα καρφώσουμε. Άμα βάλουμε εδώ τώρα ένα ξύλο και ένα εδώ να σηκωθεί λίγο πάνω, εντάξει, θα βάλουμε τις ρόδες που θέλουμε εδώ ακριβώς και εδώ τώρα θα βάλουμε ένα ξύλο. Κοιτάξτε που θα μπει το ξύλο, βλέπετε, το βάρος είναι προς τα κάτω, δηλαδή βάζοντας καρφιά τώρα εδώ ακριβώς στο κέντρο. Ένα από εδώ και ένα από την άλλη μεριά, έτσι, 2 και 2 μάλλον. Γιατί είπαμε θέλουμε δηλαδή να το κόψουμε εκεί. Είχαμε το σκοπό μας. Τα ξύλα θα είναι πιο δυνατά, εντάξει. Δεν είναι όπως είναι τώρα αυτό που το κάναμε. Κοιτάξτε πως έγινε, απλώς παίρνετε την ιδέα, κοιτάξτε το ξύλο πως έγινε εδώ,
Τώρα δεν πρόκειται να φύγει. Τώρα πάμε και κουβαλάμε. Είπαμε ανάλογα το βάρος. Εάν υπάρξει πρόβλημα, βάζουμε και εδώ για το χέρι. Και εδώ. Εντάξει, και εδώ. Η δύναμη είναι εδώ όταν σμπρώχνουμε. Εντάξει. Ένα άλλο πράγμα. Οι ρόδες τώρα κοιτάξτε που είναι. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε αντικείμενα μέχρι που είναι εδώ, αυτό εδώ. Αν θέλουμε να το βάλουμε λίγο πιο πάνω, αυτό εδώ. Οπότε να μην μας εμποδίζουν οι ρόδες. Οι ρόδες τώρα εμποδίζουν εδώ. Έτσι μπορούμε να βάλουμε μόνο στο κέντρο. Πρέπει από κάτω από εδώ να βάλουμε κι άλλα ξύλα ή σίδερα ή ένα V για να πάρουμε τη ρόδα να την βάλουμε πιο κάτω. Οπότε μπορούμε να βάλουμε ξύλο εδώ από εδώ πάνω και να το κάνουμε όλο επίπεδο και η ρόδα να δουλεύει κάτω από το επίπεδο αυτό που θέλουμε να κουβαλήσουμε. Εντάξει. Και ένα άλλο βασικό. Λοιπόν, όταν σηκωνόμαστε και πιάνουμε δηλαδή το χέρι αυτό, πρέπει να υπολογίσουμε το χέρι μας που είμαστε. Εδώ στην τσέπη, έτσι. Θα μετρήσουμε από κάτω μέχρι που είμαστε εδώ, έτσι τεντωμένο το χέρι. Θα δούμε, δηλαδή εγώ στο 1,70 και κάτι που είμαι, είμαι στους 70 πόντους. 70 εκατοστά δηλαδή, να βάλουμε τα χέρια. Αυτά εδώ δηλαδή θα μετρήσουμε από κάτω τη ρόδα, έτσι, μέχρι που είμαστε 70 εκατοστά, δηλαδή αυτά είναι χαμηλά. Για να πάει κανονικά με το ύψος μας δηλαδή, να σηκώνουμε και να πηγαίνουμε άνετα, είτε τραβώντας, είτε να το σμπρώχνουμε. Εντάξει παιδιά, λοιπόν, αυτά, το τρέιλορ είναι έτοιμο, εντάξει, είτε με ξύλο, είτε με σίδερο. Για σίδερο χρειαζόμαστε ηλεκτροκόλληση, τροχό και τρυπάνι. Τα λέμε παιδιά, έτσι.